έχει αναβληθεί για την επόμενη Δευτέρα. Για ποιο λόγο? Λόγω της ότι λείπανε οι μάρτυρες. Θα σας ρωτήσω, λένε, ακούγονται διάφορα. Για το δικό σας το παιδί θέλω να μας πείτε. Τι θέλετε? Ανήκει σε κάποια ομάδα? Το έχω πει και την Παρασκευή και το Σάββατο. Λοιπόν, δεν θα λέω τα ίδια πράγματα. Ας δικάσουμε τους εγκληματίες, τους φασίστες, τους ξαδίτες, τους δολοφόνους, τους ναρκωμανείς. Γιατί μάλλον γι' αυτό περνάνε τα παιδιά. Εντάξει, 18 χρονών παιδάκια. Ας δικάσουμε τους φασίστες, τους ξαναλέω, τους ξαδίτες και τους δολοφόνους. Γιατί είναι εγκληματίες. Αφού νομίζουν ότι είναι εγκληματίες και ταλαιπωρούνται για δύο εβδομάδες για μια κοινή διατάραξη κοινή ησυχία, δεν έχω να πω τίποτα άλλο εγώ. Το κράτος είναι πάρα πολύ καλό και δεν έχω να δηλώσω τίποτα άλλο. Φυσικά και όλοι. Στην υποκύρα αναλαμβολή, φυσικά και όλοι. Ο γιος σας πού ήταν εκείνη την ημέρα? Ο γιος μου? Ο γιος σας εκείνη την ημέρα. Βασικά θέλω να μας πείτε και το ήταν στον δρόμο προς τη Λαυρούπολη με πατίνι και με ποδήλατο με φίλους του. Και κατά λάθος λέει το σύνολο? Φυσικά, εννοείται. Υπάρχουν και μάρτυρες όταν ήταν στο ποδήλατο και σε πατίνι. Βρέθηκε δηλαδή τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο. Εννοείται. Πάντα την πληρώνουν οι αθώοι για όλους. Και λέτε ότι αντιθέτως. Όχι απλώς δεν έχει σχέση με τις αντίθεση. Εννοείται ότι δεν έχει σχέση. Σας είπα και το Σάββατο που με κάνετε πάλι συνέντευξη ότι ήρθαν και στο σπίτι, κάναν έλεγχο και δεν βρέθηκε τίποτα απολύτως. Αν ήμασταν σε χρυσή αυγή, σε δεξιά οργάνωση κτλ., που επιχειρηματική οργάνωση το έχουν βγάλει στην Βουλή οι κύριοι όλοι τους για να κάνουν τα δικά τους γούστα. Εντάξει, λοιπόν από εκεί και πέρα, αν ήταν σε ακροδεξιά, θα υπήρχε και κάτι μέσα στο σπίτι μου και φυσικά χωρίς να το ξέρω εγώ. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή σας ότι τα παιδάκια 18 χρονών και 18,5 και 19 με όλα αυτά που γίνονται φυσικά και είναι εξαγριωμένα. Είμαι ανέντοπος και κατά στο να γίνονται επεισόδια, αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παιδάκι 18 χρονών και 18,5 και 17 και 16 στη σημερινή κοινωνία που ζούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.